του 4,2%. Ένα κόμμα που δεν έχει δώσει δικαίωμα σε κανέναν, επειδή λέει: θέλω να προστατεύσω την πατρίδα μου από την λαθροεισβολή. Θέλω να προστατεύσω την Ελλάδα μου από όλα αυτά που γίνονται. Και αυτό θέλω, κύριε Βελόπουλο, να σας ρωτήσω, γιατί βλέπω απαντάτε στους ισχυρισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Με επιχειρήματα. Σωστά. Θέλω να μου πείτε το εξής. Επειδή σιγά-σιγά ο κόσμος σας γνωρίζει, γνωρίζει σιγά-σιγά την ελληνική λύση, η οποία ήρθε στο πολιτικό σκηνικό. Μάλιστα, ήδη εσείς εκπροσωπείτε τον κομματικό σας σχηματισμό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μάλιστα μια τελεία σε ένα κομματικό σχηματισμό στην Ευρωβουλή που δεν έχει καμία σχέση με ακροδεξιά. Ούτε με τη ΛΕΠΕΜ πήγαμε, ούτε με κανέναν. Αυτούς. Πήγαμε με έναν φορέα κέντρο δεξιό, πραγματικά πατριωτικό. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πού τοποθετείτε εσείς το κόμμα σας στην ελληνική λύση, στο πολιτικό φάσμα? Είμαστε στο ECR, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι ένα ευρωσκεπτικιστικό κίνημα το οποίο δεν έχει καμία σχέση, επαναλαμβάνω, με ναζιστές, ακροδεξιούς και φασίστες. Είμαστε Έλληνες, σε όποιον αρέσει. Αν δεν αρέσει το κύριο Μητσοτάκη, δικό του θέμα είναι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν σίγουρος ότι θα είχε, ξέρω εγώ, το 57% το λοιπού λαό να το ψήφισε, δεν θα έλεγε τίποτα. Το πρόβλημά του είναι να πάρει αυτοδυναμία. Μα θα την πάρει την αυτοδυναμία. Φαίνεται ότι έχει να κάνει με ένα πεθαμένο κίνημα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ κόμμα. Και ο ημιθανής που είναι η Νέα Δημοκρατία θα έχει αυτοδυναμία. Και χαίρομαι που θα έχει αυτοδυναμία για να αποδειχθεί πόσο δίκιο είχα. Ότι ούτε πρόγραμμα διαθέτει, δεν έχει σχέδιο και η Ελλάδα θα ακολουθήσει την ίδια πεπατημένη εδώ των όσων λένε οι δανειστές μας. Και επειδή η Κρήτη ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν έχει τη συνολική κρίση που έχει η υπόλοιπη Ελλάδα, του καλοκαιριού, των ξενοδοχείων και τα λοιπά, του τουρισμού, και εύχομαι να είναι μια ζωή καλά η κριτική μας, να σου πω ότι η υπόλοιπη Ελλάδα έχει προβλήματα σημαντικά επιβίωσης. Και για να καταλάβετε, όταν ο κ. Μητσοτάκης βγαίνει και δηλώνει σήμερα, πριν τις εκλογές, ψιθυριστά, ότι δεν έχει δημοσιονομικό χώρο για να παράσχει τα όσα λέει τώρα, αλλά τα κάνει το 2020 και μετά, ο άνθρωπος αυτός είναι ψεύτης. Ενώ έλεγε πριν λίγο καιρό ότι θα τα κάνει, τώρα ξαφνικά λέει το 2020 και μετά. Θα φτάσουμε τον Ιανουάριο του 2020 και λέει το 2021 και μετά. Βλέπετε λοιπόν ότι επειδή δεν έχουν σχέδιο, δεν μπορούν, όχι να υποσχεθούν, δεν μπορούν να τηρήσουν τίποτα από όσα λένε. Αυτό ουσιαστικά επικαλούμε στον ψηφοφόρο που θα πάει να ψηφίσει και να διαβάσει το πρόγραμμά μας. Εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα στο πρόγραμμά μας. Πώς μπορεί να γίνει οικονομικά ευρωστατολικό κράτος. Με αποδείξεις. Όχι γενικολογίες. Θα τα πούμε και αυτά, κύριε Βελόπουλε, όσο προλαβαίνουμε. Δηλαδή, γνωρίζετε κι εσείς ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι λίγο αμήλικτος. Αλλά... Ακούστε, να δώσω ένα παράδειγμα, ναι. Καταλάβετε. Είμαστε το μοναδικό παύλα κόμμα κίνημα, στο οποίο απαγορεύεται ο πρόεδρος να δουλέψει. Με απαγόρευσε η Νέα Δημοκρατία με εντολή στο Ισούρου, και το λέω δημοσίως γιατί υπάρχει το χαρτί, να μην εργάζομαι ενώ ο νόμος λέει άλλα. Σας το λέω, υπάρχει ο του Ισούρου. Ενώ, ακούστε λίγο, μας απαγορεύουν να πάμε στον debate. Τέτοια προμήρα από τη Νέα Δημοκρατία, τέτοιο φόβο, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουν οι Έλληνες να γίνουν πατριώτες, να αγαπάνε την πατρίδα τους. Αντιλαμβάνομαι ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα ναζιστικό κόμμα. Το αντιλαμβάνομαι. Αν και με τη φιλοσοφική μου προσέγγιση λέω το εξής: η Δημοκρατία δεν φοβάται κανέναν. Στη Δημοκρατία δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Αν ο κ. Μητσοτάκης έχει σχέδιο, θα μπορούσε να φανεί στα επόμενα χρόνια οποιοδήποτε κόμμα, ακόμη και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Δεν έχει, αυτό είναι ο φόβο του. Και φοβάται ότι όταν μπούμε μέσα, του κάνουμε αντιπολίτευση με επιχειρήματα. Ξέρετε τι φοβάται, α το πω τώρα. Μέχρι χθες δεν ανακοίνωνε τα ψηφοδέλτιά του ο άνθρωπος αυτός, γιατί φοβόταν ότι πολλοί εκ των ανθρώπων που θα έβγαζε εκτός ψηφοδελτίων θα ερχόταν σε εμάς. Μόλις ανακοίνωσα στην ΕΡΤ3 ότι δεν παίρνω κανέναν από αυτούς που θα απορρίψει αυτός, κατευθείαν ανακοίνωσε τα ψηφοδέλτιά του. Έχει μια ελληνική λυσοφοβία ο κύριος Μητσοτάκης. Φοβάται την ελληνική λύση και τον Βελόπουλο. Λοιπόν, του λέω λοιπόν το εξής. Ναι. Τον κακό τον εαυτό να φοβάται, όχι εμάς. Κύριε Βελόπουλε, πείτε μου κάτι, γιατί μιλήσατε προηγουμένως για πρόγραμμα της ελληνικής λύσης, μιλήσατε για προγραμματική βάση. Ο κόσμος, είπαμε και προηγουμένως, ότι σιγά σιγά σας γνωρίζει. Θέλει να μαθαίνει. Ωστόσο, παρατηρώ ότι υπάρχουν και οι απόψεις ορισμένων πολιτών που λένε: μα καλά, ο κύριος Βελόπουλος το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια ψήφισε μνημόνια. Δηλαδή, ότι έκανε μέσω του Λαϊκού Ορθόδοξου Σταγερμού και όχι μόνο το λαός, αλλά ήταν και το Ποτάμι, ήταν το Πασόκ. Και αναρωτιούνται όλοι τελικά ποια είναι η πρόταση η οποία. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας από. Ναι, γιατί είναι μικρός ο χρόνος σας. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας από τα υπόλοιπα κόμματα? Ότι εμείς δεν κάνουμε τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς σχολιαστές. Όλοι σχολιάζετε το. Όχι εσείς, όλοι μας σχολιάζουμε το αποτέλεσμα τα μνημόνια. Τι φταίει και έχει η Ελλάδα μνημόνια, έχουμε καταλάβει? Εμείς κοιτάμε να θεραπεύσουμε το αίτιο. Για να λύσεις ένα πρόβλημα, πρέπει να πας στο αίτιό του και να το αιτιολογήσεις και να το διορθώσεις. Δηλαδή, όταν ο ασθενής είναι ασθενής και έχει πυρετό, ο γιατρός ψάχνει να βρει από πού οφείλει το πυρετό για να θεραπεύσει τον πυρετό, όχι με ασπιρίνη, αλλά με ειδικό φάρμακο για να τελειώσει ο πυρετός από το πρόβλημά του. Το μνημόνιο είναι αποτέλεσμα. Η Ελλάδα θα παράγει μνημόνια για άλλα 50 χρόνια, αν συνεχίσουμε έτσι. Το πρόβλημα της χώρας είναι ότι δεν παράγουμε πλούτο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Κρήτη
θα μπορούσε να ταΐζει την Ελλάδα με όπορο επικευευτικά και διάφορα άλλα εναλλακτικά ποιοτικά ως καλλιέργειες προϊόντα με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε ότι η Κρήτη παράγει τουριστικό συντάλλαγμα συγκεκριμένο. 10-12 δις, κάπου τόσο μου λένε κάποιοι. Όταν η Ολλανδία, που είναι λίγο μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο και από την Κρήτη μας, λίγο περισσότερο από την Πελοπόννησο είναι η Ολλανδία, παράγει 115 δισεκατομμύρια ευρώ οπωροκυπευτικά αγροτικά προϊόντα. 115 δις. Και η Ελλάδα συνολικά 15 δις. Σας λέει ότι υπάρχει πρόβλημα πού? Στην αγροτική σου οικονομία. Θα μπορούσαμε λοιπόν μέσω της αγροτοβιομηχανίας να γίνουμε εμείς η κινητήριος δύναμη της Ευρώπης. Δυστυχώς δεν έχουμε σχέδιο. Και θα σας πω και κάτι για να καταλάβουν και οι απλοί ακροατές σας, τηλεθεατές σας. Δεν λέω να γίνουν αγρότες οι Έλληνες. Αλλά μέσα από την αγροτοβιομηχανία υπάρχουν οι οδηγοί που μεταφέρουν τα προϊόντα. Υπάρχουν οι γραφίστες, υπάρχουν οι μακετίστες, υπάρχουν τα logistics, υπάρχουν οι υπολογιστές. Υπάρχουν μια σειρά επαγγελμάτων που πήγαν αυτά θα μπορούσε να κινηθεί η διαδικασία. Όταν εγώ, αγαπητέ μου φίλε, φώναζα για τα πετρέλαια της Κρήτης 7, 8, 9, 10 μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, όλοι αυτοί που ψηφίζουν τώρα οι συμπολίτες, οι κριτικοί, οι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ με κορόιδευαν. Έλεγα ότι είμαι φαντασιόπλητος, εφάνταστος και συνωμοσιολόγος. Σήμερα κινδυνεύουμε πόλεμο εντός εισαγωγικών λόγω αυτών που έλεγα. Αν από το 7, 8, 9 ξεκινούσαμε τη διαδικασία, σήμερα δεν θα φτάναμε εδώ, αγαπητέ μου. Κύριε Βελόπουλε. Η Κρήτη, ναι. Η Κρήτη έχει τα μεγαλύτερα κοιτάσματα φυσικού αερίου μετά το Κατάρ. Το φωνάζω από το 7, 8, 9. Και αντί να εκτιμούν αυτό που έλεγα εγώ, μου βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και μου βγάζει γλώσσα. Το πλέον φασιστικό κόμμα που υπάρχει γιατί φημώνει φωνές δημοκρατικά. Κύριε Βελόπουλε, ξέρετε πως είναι, ο χρόνος, έχουμε 30... Εγώ ξέρω, 30... το θέμα είναι άλλο σας λέω. Θα σας πω. Πάει και ψηφίζει ο πολίτης, κάποιον ναι. που του έκρυβε τον πλούτο που είχε στη γη του, κάποιον που του έλεγε ψέματα ότι δεν υπήρχε, ενώ υπήρχε το προϊόν και τον ξαναψηφίζουν. Αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα. Μάλιστα. Κύριε Βελόπουλε, ξέρετε, έχω 30 δεύτερα. Θα σας δω τώρα πώς θα με βοηθήσετε για μένα. Απαντήστε μου κάτι, έστω ότι την 8 Ιουλίου είστε ναι. μέσα, είτε καταφέρει να πιάσετε εκείνο το ποσοστό, να είστε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ξεχάστε το. Θέλετε. Καμία συνεργασία, ξέρω θα μου πείτε. Καμία συνεργασία. Αυτό. Πού ανοίγει τη βεντάλια της ελληνικής λύσης? Για να συνεργαστείς με κάποιον, αγαπητέ μου φίλε, πρέπει το κυριότερο, γιατί για μένα προέχει αυτό, γιατί η λεβεντιά, η εντυμότητα και η μπέσα που λέμε, προέχει. Δεν είναι πολιτική όλα αυτά πάντα στη ζωή. Είναι το φιλότιμο. Μάλιστα. Όταν δουλεύεις ανήθικα, όταν συμπεριφέρεσαι ανήθικα, και αναφέρομαι στον κύριο Μητσοτάκη, πολιτικά ανήθικα, σημαίνει ότι και στην προσωπική ζωή είσαι ανήθικος. Εγώ με ανήθικους τύπους δεν συνεργάζομαι. Τελεία και παύλα. Πάμε μπροστά και θα σου το πω, μα επειδή είναι και ανίκανοι και επικίνδυνοι και θα αποτύχουν, πάμε για να κυβερνήσουμε. Γιατί έχουμε Μάλιστα. και τα άτομα, τα νέα παιδιά και όλο αυτό το σχέδιο για να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Κύριε Βελόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Το διαδικτυακό έστω παρόν μέσα από στην Κρήτη TV. Να είστε καλά, έχω καλή δύναμη, καλό αγώνα. Όταν βρέθηκα στην Κρήτη, δεν με καλέσετε κατά μου από κοντά. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό όμως. Δεν χανόμαστε, εδώ θα είμαστε, κύριε Βελόπουλε. Η Κρήτη TV εδώ, 28-29 χρόνια εδώ είμαστε. Εδώ σας ζητώ. Κρήτη, αδερφή περιοχή, γιατί είμαι από τη Μακεδονία και είμαστε το μόνο επαρχιακό κόμμα. Η ελληνική λύση είναι επαρχιακό κόμμα, δεν είναι αθηναϊκό κόμμα. Να είστε καλά. Είμαστε όλοι επαρχιώτες και περήφανοι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Βελόπουλε.